Γεια σας παιδάκια. Ξέρετε τι είναι αυτό? Είναι ένα ωραίο παιχνιδάκι που πρέπει να το φτιάξουμε. Το βλέπετε στη φωτογραφία? Είναι αυτό εδώ το συρτάρι. Αλλά πρέπει να το φτιάξουμε σιγά σιγά. Πάνω έχει την Έλσα και την Άννα. Ελάτε να βγάλουμε όλα τα υλικά και να σας τα δείξω. Αυτό εδώ είναι το σιρταράκι μας, που ανοίγει και κλείνει φυσικά. Και αυτά εδώ θα τα βγάλουμε ένα-ένα, θα τα διακοσμήσουμε και θα το φτιάξουμε. Αλλά ξέρετε τι ωραίο και ιδιαίτερο έχει αυτό το παιχνίδι? Έχει αυτά εδώ τα χρώματα, τα οποία τα βάζεις σε αυτό εδώ το εργαλείο. Και το πατάς και βγάζει ωραία χρώματα και μπορείς να διακοσμήσεις τα αυτοκόλλητα ένα-ένα πολύ ωραία. Και βάζεις διάφορα χρώματα πάνω και είναι σαν τρισδιάστατα. Έλατε να το δοκιμάσουμε. Θα βάλουμε πρώτα το κίτρινο χρώμα. Το κλείνουμε έτσι, είναι σαν ένα μικρό πιστολάκι. Και τώρα ερχόμαστε εδώ στα λουλούδια και ρίχνουμε κίτρινο χρώμα. Το βλέπετε σαν ένα τρισδιάστατο λουλούδι. Πολύ όμορφο, δεν είναι? Και βάζουμε και στα υπόλοιπα λουλουδάκια. Και όταν τελειώσουμε, βγάζουμε το κίτρινο χρώμα και βάζουμε το ροζ. Και τώρα θα πάμε στα ροζ λουλουδάκια και θα βάλουμε το ροζ χρώμα μας από πάνω. Δεν είναι πολύ όμορφο έτσι? Είναι σαν τρισδιάστατο. Λες και είναι αληθινά. Είναι πανέμορφο. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Εσάς σας αρέσει? Έτσι γίνεται πολύ πολύ όμορφο. Θα το κάνουμε όλα τα λουλουδάκια σιγά σιγά ένα-ένα. Και όταν τελειώσουμε με το ροζ, φυσικά πάμε στο επόμενο χρώμα μας, που είναι το πορτοκαλί. Και τώρα θα ζωγραφίσουμε ό,τι θέλουμε με το πορτοκαλί. Και έτσι θα κάνουμε όλες τις εικόνες. Εδώ τον Όλαφ θα βάλουμε άσπρο φυσικά, αφού είναι χιονάνθρωπος και όλα γύρω του είναι παγωμένα. Σας αρέσει? Λοιπόν, και τώρα έχουμε και αυτό. Θα το διακοσμήσουμε και αυτό σιγά σιγά. Θα βάλουμε όμως και άλλα χρώματα. Και ροζ και άσπρο. Ροζ θα κάνουμε εδώ τα λουλουδάκια που έχει γύρω γύρω. Νομίζω έτσι είναι αρκετά. Και τώρα φτιάχνουμε το συρτάρι ολόκληρο. Βάζουμε και τα υπόλοιπα κομμάτια. Θα βάλουμε και την Έλσα με την Άννα. Βάζουμε λίγη κόλλα από πίσω για να μπορέσει να κολλήσει. Και φυσικά τον Όλαφ. Και αυτού βάζουμε λίγη κόλλα για να μπορέσει να κολλήσει και αυτός εδώ και να μην μας ξεκολλάει συνέχεια, καθώς ανοίγουμε το συρτάρι μας. Ορίστε, ένα ωραίο συρτάρι με την Άννα και την Έλσα και τον Όλαφ. Πολύ ωραίο, δεν είναι? Και εδώ μέσα μπορούμε να βάλουμε διάφορα πραγματάκια που θέλουμε. Πολύ όμορφο το συρτάρι.